ούτε σόου στην αίθουσα αυτή. Η δικιά, ο δικός μου λόγος θα είναι λόγος για την αυτοδιοίκηση. Λόγος που θέλω να πιστεύω ότι θα ενώσει όλους μας πάνω στα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, πάνω στα προβλήματα που έχει πραγματικά η κοινωνία μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση έδωσε πολλές μάχες, έχοντας πάντα γνώμονα τα συμφέροντα των δημοτών. Αντιτάχθηκε σε πολιτικές όλων ανεξαιρέτως των αυτοδιοικήσεων, των κυβερνήσεων. Συστρατεύτηκε με τους εργαζόμενους και αποδείχθηκε αξιόπιστη όπου ανέλαβε την εξουσία, υποκαθιστώντας πραγματικά το απρόσωπο κράτος. Με βάση την ιστορική μας παρακαταθήκη, καλούμαστε σήμερα σε μια εποχή γενικευμένης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης να σταθούμε όρθιοι και να υπερασπιστούμε τις μέχρι σήμερα τις κατακτήσεις μας, να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και να αναδειχθούμε συνεπείς με τις απαιτήσεις των πολιτών. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε υποζύγιο, αλλά ούτε προέκταση του κράτους. Είναι μια λαϊκή εξουσία, η εγκύτερη και αμεσότερη στους πολίτες, και αυτό το συνταγματικό της προνόμιο δεν το εκχωρεί σε κανέναν. Ο Καλλικράτης αποτελεί μια μεταρρύθμιση με ιδιαίτερες προοπτικές. Απαραίτητο όμως στην υλοποίησή του είναι να διορθωθούν τα βασικά προβλήματα που αναδείχθηκαν στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής του. Και γι' αυτό το λόγο η τρέχουσα δημοτική περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και ο ρόλος των οργάνων καθοριστικός. Οι σημαντικές θεσμικές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση συμπίπτουν χρονικά με τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα. Είμαστε έτσι αναγκασμένοι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης να δίνουμε μάχη σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Την υλοποίηση των νέων θεσμών, αλλά και τη διαχείριση της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που διαμορφώνουν οι περικοπές των πόρων, οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι αυξημένες απαιτήσεις των δημοτών που στρέφονται προς τους δήμους για να καλύψουν όλο και περισσότερες πιεστικές καθημερινές ανάγκες τους. Ακόμη περισσότερο, οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί και όλοι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης δεν μπορεί παρά να δίνουμε όσο γίνεται προτεραιότητα και μεγαλύτερη έμφαση στους πιο αδύναμους κρίκους της κοινωνίας μας. Στους συμπολίτες μας που απειλούνται από την ανεργία ή από τη φτώχεια, που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, που είναι άτομα με αναπηρία, με αδιαπραγμάτευτο στόχο να μπορέσουμε να τους παρέχουμε προστασία και να τους εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής που χρειάζεται η πατρίδα μας. Είναι λοιπόν πραγματικά απαράδεκτο να καθυστερεί τόσο η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, τη στιγμή που υπάρχει από την πλευρά της αυτοδιοίκησης μεγάλος αριθμός όριμων έργων που περιμένουν χρηματοδότηση. Όπως επίσης δεν μπορούμε να ανεχθούμε, όπως είχε συμβεί δυστυχώς στο παρελθόν, σημαντικά αναπτυξιακά έργα να καθυστερούν χρόνια ή και να μαντεώνονται λόγω αδυναμιών της κρατικής μηχανής. Ή ακόμα χειρότερα, επειδή υπερισχύουν του κοινού συμφέροντος οι διαμάχες μεταξύ των ιδιωτικών συμφερόντων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση σήκωσε τα τελευταία δύο χρόνια πολύ μεγάλο βάρος των προσπαθειών για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Κατά συνέπεια, τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, με πρωταγωνιστικό το ρόλο της ΠΕΔΑ, οφείλουν στην επόμενη χρονική περίοδο να εκφράσουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το ομόφωνο αίτημα των Δήμων να υπάρξει επιτέλους αντιστοίχηση ανάμεσα στις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης και τους οικονομικούς πόρους για την υλοποίησή τους, παραδείγματος χάρη τρεφονιπιακή σταθμή. Την ίδια στιγμή η Αττική αντιμετωπίζει συσσωρευμένα προβλήματα, τα οποία έχουν πάρει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Οφείλουμε να βάλουμε στον εαυτό μας μια σειρά από στόχους και να τους πετύχουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να λυθεί μακροπρόθεσμα το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με ένα πλήρη και δίκαιο περιφερειακό σχεδιασμό που θα σέβεται το περιβάλλον σε κάθε γωνιά της Αττικής και όχι συνέχεια στο στόμα μας να είναι η Δυτική Αττική. Δεύτερον, η αποτελεσματική προστασία των ορεινών όγκων και των απομείνοντος δασικού πλούτου της Αττικής. Τρίτον, η λύση του στρατηγικού προβλήματος της διαχείρισης των υδάτων και των ρεμάτων. Τέταρτον, η προστασία των εναπομείνατων μεγάλων ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου από τη συμμετοποίηση και η απόδοσή τους στους δημότες. Πέμπτον, η κατά προτεραιότητα ενίσχυση των περιοχών μέσα στην Αθήνα και στην Αττική με χαμηλότερο εισοδηματικό επίπεδο και έλλειμμα στις κοινοφελείς υποδομές για να πετύχουμε την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Η ανακοπή της αλόγησης επέκτασης του οικιστικού ιστού της Αθήνας χωρίς σχέδιο προς όλες τις κατευθύνσεις. Η αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η άμβληση των ανισοτήτων και η ομαλή ενσωμάτωση των μετανοστών στις τοπικές κοινωνίες.
Η κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών της εκπαίδευσης σε κάθε πόλη της Αθήνας. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω και πιστεύω ειλικρινά ότι τίποτα από αυτά που προανέφερα δεν εκφράζει την πολιτική ενός μόνο χώρου ή τα συμφέροντα μιας μόνο ομάδας πολιτών. Ως επικεφαλής του αυτοδιοικητικού κινήματος, σας καλώ λοιπόν να προχωρήσουμε με πραγματικά ευρύτερες συνενέσεις, στηριγμένες σε προτάσεις όμως, προγραμματικές θέσεις, αξίες και αρχές. Με προστάτη την πέδα να διεκδικήσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα όλα όσα δικαιούμαστε από την κεντρική εξουσία, παλεύοντας σύμφωνα με τις καλύτερες παραδόσεις της αυτοδιοίκησης για την πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Μαζί λοιπόν, προχωράμε μαζί για μια νέα ισχυρή αυτοδιοίκηση, για ένα νέο ρόλο στην αυτοδιοίκηση σε αυτή την καινούργια εποχή. Ευχαριστώ.